τι να λες, τι να πούμε, δεν ξέρω, τι λες εσύ. Δεν ξέρω. Τι, να πάρω diesel ή όχι. Για πες μας, να πάρω diesel ή όχι. Να πάρω diesel ή όχι, γιατί η παγκόσμια πραγματικότητα που κατήργησε τα diesel για καταναλώσεις καυσίμων και παραμύθια τούμπανα και ρήπους. Θα καταργηθεί, λες. Το diesel θα το κόψουνε τελείως. Θα είναι να το σταματήσουμε. Γιατί βγάζει 250.000 χιλιόμετρα χωρίς να έχει σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει. Λέτε, θα μπει φόρος, λέει, θα ανεβεί και καλά. Έτσι πάλι. Τέσσερις φορές το έχουμε πει και κάθε φορά που πάνε το πούμε και αλλάζουν τιμές στα εισιτήρια των Dell και οι τιμές σε όλες τις μεταφορές, κατευθείαν σταματάνε να το λένε, αφού δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς πανευρωπαϊκά έχει ξεκινήσει η ιστορία με τον ηλεκτρισμό για να σταματήσει τον diesel. Να μην υπάρχει πια diesel ούτε βενζίνη πρακτικά. Για πες μας τις εντυπώσεις από το Clio. Τίποτα, εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι καλή επιλογή, αξιόπιστο. Δεν έχει βγάλει κάποια ζημιά έτσι, σοβαρή, κάτι χοντρό. Εντάξει, ψευτοζημίες μέχρι τώρα ή σχεδόν τίποτα πρακτικά. Πιο πολλά ποιότητας κατασκευής ζημίες παρά κάτι άλλο κινητήρας. Εντάξει. Αλλά θέλει και την προσοχή του, θέλει το άνοιγμά του, θέλει το σωστό πετρέλαιο, καθαρό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, έχει τη ροπούλα του. Στα 5 άτομα δεν έχει δύναμη, ζορίζεται πολύ. Εντάξει, 90 άλογα όλα και όλα. Ό,τι πας με τη ροπή και μέχρι εκεί. Αυτά. Απλά φαίνεται να είναι ο κινητήρας πολύ γερός. Δηλαδή θα βγάλει 250.000 χιλιόμετρα σχεδόν απροβλημάτισα, χωρίς καμία ζημιά πιστεύω. Για πες τι προβλήματα, τι έχεις αλλάξει στο αυτοκίνητο που λες είχε προβλήματα. Τα περισσότερα προβλήματα ήταν θέματα ποιότητας. Βασικά, αλλά οι τσιμούχες καίγονται στις πόρτες, γιατί όλες οι πόρτες είναι τσιμούχα γύρω-γύρω. Έχω αλλάξει τις δύο μπροστινές τσιμούχες. Η πρώτη άλλαξε στα 2 χρόνια, η άλλη άλλαξε στα 4 χρόνια. Κάει και σε κάποια γωνία, ξέρω, σε κάποια εγκοπή. Αλλά άλλαξαν μέσα στην εγγύηση. Καλά, όχι με πολύ μεγάλη χαρά από τη Renault, αλλά την αλλάξαν τέλος πάντων. Την εντύπωση ότι κάνει 170 ευρώ η μία, 180 ευρώ η μία. Οπότε δεν είναι φθηνές, κανονικά. Όχι, δεν είναι καθόλου φθηνές και είναι σίγουρο ότι θα σου χαλάσει. Και πιστεύω ότι όλα τα εισαγόμενα από Γερμανία και Βέλγιο που φέρνουν τώρα full και Γαλλία, στην πρώτη διετία θα σου βγάλει σίγουρα μια τσιμούχα, είτε μπροστινή είτε πλαϊνή, ξέρω κάτι από τα δύο. Τη πλαϊνή πόρτα ουσιαστικά, οδηγού και συνοδηγού που είναι λίγο πιο μεγάλη. Για πες μας τώρα, αν έχεις λεφτά, τι αμάξι θα παίρνεις μέχρι 10.000 ευρώ μεταχειρισμένο. 10.000 ευρώ μεταχειρισμένο. Κοίτα, εγώ ψάχνω πάρα πολύ τρελά το YRV το 1300. Για ποιο λόγο. Μόνο εσύ. Άμα δεν ήταν αυτόματο με τις ταχύτητες από πίσω με paddles, βέβαια τεχνολογίας παλιάς, το Toyota Daihatsu. Λάγκαρε δηλαδή, πολύ αυτό, αργούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, έχει τρομερό lag στις αλλαγές, δηλαδή είναι. Και όσα βιντεάκια ακούσω, ψάνω βιντεάκια και βρίσκω, κυρίως ρώσικα βρίσκω, γι' αυτό, έχει πάρα πολύ αργές ταχύτητες, πάρα πολύ αργές ταχύτητες. Τώρα κατά πόσο μπορεί να κουμπώσει ένα κορμό, ένα κυβότιο που να το αντέξει χειροκίνητο, νομίζω θα έκανε πολύ δουλίτσα. Δεν έβγαινε χειροκίνητο καθόλου. Όχι, δεν έβγαινε, έβγαινε μόνο με αυτό το quick shift, πώς το έλεγε, κάπως το έλεγε. Και πόσα άλογα είναι αυτό? 130. Εντάξει, και είναι πολύ ελαφρύ όμως. Είναι ελαφρύ, εντάξει, η καρότσα είναι. Ψιλο... Ναι, αλλά σαν αυτοκίνητο είναι για πέταμα, ρε φίλε. Μέσα είναι χάλια, έξω είναι χάλια. Σασί είναι για γέλια. Είναι ένα περίπτερο πρακτικά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει ουσιαστικά τα δύο μπροστινά καθίσματα, να τα πετάξει το άλλο, να το ξυλώσει όλο, να μην αφήσει. Ναι, αλλά θες και ανάρτηση, γιατί είναι επικίνδυνο έτσι πως είναι. Βέβαια. Σαν τζίπιν. Να του ρίξει μια ανάρτηση πάνω, να το αφήσει το άλλο όλο κανονικά φορτηγά και μέσα γυμνό, κανονικά. Να του ρίξει 16 άντε να το χαμηλώσει πάτωμα. Να του αλλάξεις φρένα. Και έχεις φτάσει 10.000 και να πάρεις ένα YRV. 10.000 είπες, δεν είπες 10.000. Εντάξει ρε φίλε, αυτό θα παίρνεις με 10.000, δηλαδή πάρεις και αυτοκίνητα. Θα έχεις 150-160 άλογα με 1300 κυβικά turbo και πόσο, το απόλυτο sleeper κατά βάση, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Και θα έχεις περίπου 850 κιλά καρότσα, δηλαδή πού μπορεί να το βρεις. Μόνο σε ένα 106 ξέρω, τίποτα άλλο. Ένα Saxo BTS. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να βρεις καλύτερο. Εντάξει, αλλά δεν θα έχεις τίποτα. Μόνο γκάζ ουσιαστικά θα έχεις. Για πες εσύ, τι λες, ευρωπαϊκά ή γιαπωνέζικα? Γιαπωνέζικα. Πού! δεν το περίμενα αυτό. Ξεκάθαρα γιαπωνέζικα. Πες γιαπωνέζικα, αλλά έχω πέσει. Είχα πριν Ford, τώρα έχω Renault. Γιαπωνέζικα. Μόνο γιαπωνέζικα. Γιαπωνέζικα μόνο. Ford και Renault. Ford, εντάξει, δεν ξαναπαίρνω ποτέ. Δεν ξαναπαίρνω ποτέ πραγματικά. Εντάξει. Είναι το πιο απογοητευτικό αυτοκίνητο. Βλέπω όλους αυτούς τους καημένους με τα φιέστα τα χιλιάρια που σε λίγα χρόνια θα είναι σε μια γωνία και θα κλαίνε. θα κάνουν έτσι, πω, έμεινα από μοτέρ. Ξέρω, 120.000 χιλιόμετρα από μοτέρ. Εντάξει.
Για πες τι Ford είχες. Είχα ένα 1600 Ti DST με αλουμινένιο μπλοκ, έχω την εντύπωση. Ο δε χρειάζομαι σούπερ αμόλυβδη, ψέμα απόλυτο από τη Ford. Ήθελε σίγουρα σούπερ αμόλυβδη και σίγουρα 98 οκτάνια, να δείξεις και καλή σούπερ αμόλυβδη. Το αμάξι χτύπαγε πυράκια από την, δεν ξέρω, το πρώτο τρίμηνο, ξέρω εγώ, λειτουργία. Μετά και με κατοστάρα είχε πάρει ανάποδες όντως το μοτέρ, δηλαδή δεν χόταν ποτέ στα ίσια του. 0% στα χαρτιά, 9,9 στην πραγματικότητα, 10,9 σίγουρα. Με ό,τι μου έβαζα κόντρα, ήμουν πάντα πιο αργός. Δηλαδή, εντάξει, πια απογοήτευση δεν υπάρχει. Να μην μπορείς να περάσεις τίποτα πρακτικά που να είναι 100 άλογα. Εντάξει, δηλαδή... Μα τότε με το cold catch ήταν δύο άτομα, ήσασταν εσείς και εγώ ήμουν μόνος μου με το CZ3 και πήγαμε μαζί. Άντε, λίγο άνοιγε. Σε CZ3 109 άλογα δυναμόμετρο με 95 άρα και το Ford πρέπει να ήταν 105 άλογα με 95 άρα. Άρα προφανώς σίγουρα το κολτάνω πιο γρήγορα και πιο ελαφριά καρότσα. Κι όμως δεν ήταν και πάρα πολύ βαρύ το Fiesta. Όχι, 975 κιλά, 980 κιλά. Ή τουλάχιστον έτσι. 980 αποκλείεται, μάλλον. Νομίζω ήταν κοντά στο χιλιάρικο, δεν ήταν παραπάνω από χιλιάρικο. Κοντά στο χιλιάρικο ήταν και το Colt, δεν ξέρω πόσο είναι το Colt το κάνει. Το Colt ήταν κάτω από χιλιάρικο. Το CZT είναι 1100, το άλλο παίζανε γύρω στα 1000, 980. 980 ή 950 είναι το τριαράκι. Οπότε εντάξει, θα έπρεπε να είχαν διαφορά. Και πού να είχαν διαφορά, αφού και... τα άλογα της ήταν ίδια. Κοίτα και με τις 16άρες, όχι τις 17άρες που φοράγε εκείνη τα κτίνη, τα άλλα. Καλά, αυτοί με τις 17 ακόμα τις κλαίνε. αυτοί δεν μπορούσαν να λοιπόν ούτε πεζοδρόμιο με αυτό. Σχεδόν και η 16 ήταν τόσο μαλακή αλουμινένια ζάντα που ήταν πεζοδρόμιο και στράβωμα. Είχε, ναι, πόσο, τις είχες φτιάξει δύο-τρεις φορές. Τέσσερις φορές τις είχα φτιάξει και δεν ανέβαινα πεζοδρόμια. Και μετά πες, έκανα την καλύτερη επιλογή. Κλειό, πες. Ιαπωνέζικο. Ιαπωνέζικο κλειό μετά. Πήγε, εντάξει, Ιαπωνέζικο κλειό με τη φάση ότι είναι το μισό Ρενό, ξέρω εγώ σχεδόν. Ρενό. Το μισό είναι Nissan. Nissan. Αλλά σε γενικές γραμμές το πήρε για το θέμα diesel κατανάλωσης και δουλειά μόνο. Μόνο για τη δουλειά και κανέναν άλλο λόγο. Το οποίο για τη δουλειά με είχε βγάλει μια χαρά. Δεν είχε κανένα ζήτημα, ξέρω εγώ, για να πηγαίνω δουλειά σπίτι. Καλά, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα λεφτά μετά Ιαπωνέζικο να παίρνει diesel ή οικονομικό δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε κάτι. Έπαιζε μόνο το Yaris που έχω ακούσει τα χειρότερα για το 1400 τον. Πώς λέγεται, κάτσε να θυμηθώ. D4D. Ο 1400 έχει μεγάλο ζήτημα με τον DPF. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Οι περισσότεροι έχουν προβλήματα από τα 50 και 60 χιλιάδες χιλιόμετρα και ψάχνουν να αλλάξουν DPF και πέφτει σε safe mode και τέτοια πράγματα που κατά βάση είναι πάρα πολύ αξιόπιστο, αλλά θέλει να το πηγαίνεις όπως πρέπει, θέλει τις προδεμάνσεις του, θέλει να αφήνεις πάντα την αναγέννηση να τελειώνει, θέλει να του ρίχνεις που και που ένα ξεμπούκωμα καλή ώρα το σύστημα του ταρίφα που βγαίνει στον δρόμο και σηκώνει το βουνό με τον καπνό από πίσω. Εντάξει, έχει τα δεν κυκλοφορούν πάντως πολλά diesel Yaris. Όχι, γιατί έχουν ζημιές. Τα περισσότερα έχουν ζημιές. Δυστυχώς έχουν ζημιές. Ενώ είναι καταπληκτικό σαν αμάξι, τουλάχιστον όσον αφορά την αξιοπιστία από εκεί και πέρα, έχει ζημιές στον κινητήρα. Βγάζει ουσιαστικά το DPF που είναι μια ακριβή ζημιά. Εντάξει, και ήταν και ακριβό αρκετά. Και σε σχέση δηλαδή, με το 208 και το Clio ήταν πολύ πιο ακριβό. Έκανε περίπου 17.500 ευρώ όταν το Clio και το 208 βγαίνανε 16.000 αρκετά καλά εξοπλισμένα. Το Yaris ήθελε άλλο 1.500 ακόμα για να το πάρεις. Και σαν αμάξι, εντάξει, σε θέματα ποιότητας ήταν τρεις φορές χειρότερο, ξέρω. Και νομίζω ήταν η μόνη επιλογή, δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Όχι, πέσανε κι άλλο. Σε Ιαπωνέζικο τι άλλο έχει. Σε Ιαπωνέζικο δεν νομίζω να παίζει κάτι άλλο. Έπαιζε το Swiftaki που ήταν 75 άλογα με κινητήρα της... Αρχαίο, εντάξει αυτό. Της Fiat, που ήταν full συγκροκάλα. Full κροκάλα, έτρεμε ολόκληρο. Εντάξει, πολύ παλιός κινητήρας. Φαντάζομαι ότι η Fiat φοράγε τα 95 άλογα. Ήταν ο ίδιος κινητήρας με 95 πόσα χρόνια μετά, ξέρω εγώ, και το Corsa αντίστοιχα. Ο οποίος πέταγε στα 95 άλογα, αλλά έκυγε κιόλας. Εντάξει, καμία σχέση με έκυγε τα 5,5 του τάκι. Αλλά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έπιανε 190 χιλιόμετρα το Corsa. Και ήταν και σαν πουλμανάκι, σαν εμφάνιση. Εντάξει, αυτό είναι εντάξει. Και δεν ήταν και 190 για διζελάκι τώρα τόσα άλογα. Ναι. Ήταν πολύ δυνατό το Corsa. 95 άλογα το είχα οδηγήσει πολλές φορές γιατί το έχουμε στη δουλειά. Πολύ δυνατό. Σαν απόδοση. Πολύ δυνατό. Αλλά καίει. Για diesel καίει. Και κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Πολύ θόρυβο για diesel. Όλοι οι κινητήρες της Fiat είναι θορυβόδης στο diesel. Ναι. Δηλαδή, για πες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα για τα σπορ αυτοκίνητα. Για τα σπορ αυτοκίνητα θα ξεκινήσει ο εξηλεκτρισμός σιγά σιγά. Θα μπουν και ηλεκτρικά μοτέρ. Πιστεύω ότι γρήγορα θα παίξει το σύστημα
της Φόρμουλα 1 που θα υπάρχει το κουμπάκι ή το, ξέρω εγώ, η προέκταση. DRS και αυτά, δηλαδή απατάς ναι. Καλά και να παίρνει. Θα παίρνεις λογικά από ηλεκτρογεννήτρια κάποιο ρεύμα παραπάνω, θα σου δίνει, ξέρω εγώ, ένα overboost, κάτι τέτοιο, ας πούμε, που θα σου δίνει κάποια άλογα παραπάνω. Εντάξει, προφανώς το turbo θα συνεχίσει να υπάρχει. Το Yaris πώς το είδες? Το Yaris, εντάξει, είναι ένα καλό βήμα για την Toyota. Και τώρα νομίζω έβαλε ξανά. Και Fiesta, και το Fiesta το έβγαλε σε μια έκδοση, νομίζω είδα κάπως ότι τύπου τετρακίνητο, κάτι τέτοιο το έβγαλε στην παραγωγή, κάτι τέτοιο έπαιξε. Δεν το έχω δει ακόμα, δεν το έχω δει. Πάντως το Yaris είναι ένα καλό βήμα για την Toyota. Όταν έχει νεκρώσει από σπορ κατασκευές για περίπου 15 χρόνια από το τελευταίο Celica και όλα αυτά που είχαν μείνει χωρίς τίποτα. Ήδη το Supra ήταν ένα βήμα μπροστά, μακάρι να μην έβγαινε με την BMW ποτέ. Να το βγάζει μόνη της Toyota και να μην έβγαζε αυτό. Θεωρώ ότι δεν το μπορούσε και πολύ, δεν το ήθελε κιόλας. Ήθελε να έχει το πάτωμα έτοιμο, ήθελε πολλά να τα έχει έτοιμα. Εντάξει, απλά αν σκεφτείς ότι το προηγούμενο Supra ήταν ουσιαστικά ο 2JZ και τώρα πια είναι ένα τρίτο BMW, είναι ένα πρόβλημα για το Supra αυτό. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Θα περίμενε ότι ουσιαστικά το μοτέρ θα ήταν τουλάχιστον το Toyota. Ακριβώς. Δηλαδή το μεγαλύτερο τη πλεονέκτημα θα ήταν το μοτέρ. Μα παίρνει Ιαπωνέζικο για το μοτέρ και σου λέει το μοτέρ δεν θα είναι, το Toyota θα είναι BMW. Ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση η πιο πολύ απόλυση αδικήθηκε η BMW. Εντάξει. Γιατί έφτιαξε ένα μάξι το οποίο δεν θα πουλήσει ποτέ και δεν θα πουλήσει καθόλου απέναντι στο Supra. Το Z4 νομίζω πως το λέει. Ναι. Έχει και το μοτέρ και τα πάντα. Ναι, εντάξει. Εδώ η Volkswagen έχει άλλο σύστημα ανάρτησης στο 1500, άλλο στο 2-λίτρο, άλλο στο 3-λίτρο. Δηλαδή αλλάζει ακόμα και την ανάρτηση, ξέρω εγώ. Δηλαδή πόσο πιο φτωχός μπορείς να νιώσεις όταν ο άλλος έχει πολλαπλώνους συνδέσμων και εσύ έχεις ένα κούτσερο από το άξονα πίσω γιατί έχεις απλά το φθηνό Golf, ας πούμε. Εντάξει. Το φθηνό Α3. Δηλαδή δεν είναι καν το ίδιο αμάξι πρακτικά. Έχεις πάρει ένα άλλο αμάξι. Ναι, μάμα έχει άλλο σύστημα ανάρτηση προφανώς και άλλο σύστημα παίδηση. Δηλαδή, πόσο πιο φτωχός μπορείς να νιώσεις. 100 φορές έχεις πάρει το Skoda που από την αρχή αισθάνεσαι φτωχός αγοράζοντας το. Δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε Seat, ούτε Volkswagen, ούτε Audi. Και αγοράζεις εγώ αυτό που έχει απομείνει πρακτικά. Εντάξει. Χωρίς να είναι κακό αμάξι. Πάντα εννοείται πως είναι καλό αμάξι. Η διάρκεια στον χρόνο μειώνεται και ουσιαστικά το σήμα και το πρεστή.